Καλημερίσω τον κύριο Δρουσόντο και τον κύριο Αντωνίου και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, κύριε. Γεια σας, καλημέρα σας. Μα είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Αντωνίου, μα κρατά το τηλέφωνο τόση ώρα. Αγαπητή κυρία Αγαπητού, καλή σας μέρα, κανένα πρόβλημα, χαρά μου. Κύριε Δρουσόντη μου, καλημέρα επίσης. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Κύριε Αντωνίου, από εσάς είναι κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και μήνες. Έτσι, από τότε που βγήκε το καλάθι του νοικοκυριού στην Ελλάδα, τουλάχιστον μεταξύ μας, συζητάμε για το αν θα γίνει κάτι παρόμοιο στην Κύπρο. Δεν είχαμε αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ίδια φιλοσοφία. Τι ακριβώς συζητήθηκε και αν αυτό εσάς που τροχιοδρομείτε σας ικανοποιεί, κύριε Αντωνίου. Αγαπητή Κατερίνα, καταρχήν αναφέρεται ως καλάθι του νοικοκυριού, αλλά η φιλοσοφία και η λογική έχει αλλάξει νάρδι. Μιλάμε για το ίδιο νομοσχέδιο που μιλούσαμε τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Ωραία. Να πούμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, σωστά? Μιλάμε για μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο τιμών, ναι, και εκεί επί καθημερινής βάσεως θα αναρτούνται οι τιμές σε όλων των υπεραγορών που θα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο παρατηρητήριο περί των περίπου 1.300 βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Όπως είναι για παράδειγμα, για το κατάλαβε ο κόσμος, γιατί τώρα για παράδειγμα ο κόσμος μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα και να δει πού μπορεί να βρει τα φθηνότερα καύσιμα. Έχουν σε όλες τις επαρχίες τα πρατήρια και λέει το κάθε πρατήριο πόσο πουλάει. Κάτι παρόμοιο θα γίνει, δηλαδή ανά επαρχία τα καταστήματα λιανικού θα έχουν 1.300 προϊόντα και θα λέει σε αυτό το κατάστημα το λάδι πουλιέται τόσο, σε αυτό πουλιέται τόσο και σε αυτό πουλιέται τόσο. Σωστά? Πολύ σωστά όπως το περιγράφεις, αγαπητή Κατερίνα, αλλά με τη διαφορά ότι δεν πουλάμε όλοι καύσιμα. Υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα, έχουν αλυσίδες με σημαντικό μερίδιο στην αγορά της Κύπρου που δεν πουλούσαν επώνυμα προϊόντα, αλλά ως επιτοπλίστων πουλούσαν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ετικέτα, ναι. Υπάρχει παράμετρος, αγαπητή Κατερίνα, το φρέσκο τμήματων, όπως είναι της φρουταρίας, του κρεοπολιού, της ψαραγοράς, που μπαίνει το ποιοτικό κριτήριο. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα καύσιμα. Ναι, ναι, όχι, η πλατφόρμα, η φιλοσοφία, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν πήγαμε επί της ουσίας. Δηλαδή είδαμε ένα γενικό πλαίσιο προσχεδίου. Εμείς καταθέσαμε την περασμένη εβδομάδα τις απόψεις μας, τις εισηγήσεις μας, ανησυχίες και προβληματισμούς στην υπηρεσία, γιατί το προσχέδιο ήταν σε δημόσια διαβούλευση κατά τον μήνα Φεβρουάριο και αναμένουμε νέα συνάντηση το συντομότερο δυνατό με την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή για να μας διευκρινιστούν στοιχειώδη ερωτήματα και ανησυχίες που έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Δρουσόντη, έρχομαι λίγο σε εσάς. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα και αν ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει τους καταναλωτές? Μηνύματα που παίρνουν από τον κόσμο καλά μου λένε, αν το λάδι για παράδειγμα είναι στο ένα το σημείο φθηνότερο, αλλά στο άλλο το σημείο είναι φθηνότερο το γάλα και στο άλλο το σημείο είναι φθηνότερο το ψωμί, θα παίρνω το αυτοκίνητο, θα παίρνω σβάρνα, ας πούμε. Εκτός και αν είναι λάθος που τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές, ο κόσμος. Την απάντηση θα τη δώσω το ίδιο με τα καύσιμα που έφερε στο πρόβλημα. Η συμβουλή μας με τα καύσιμα, ναι, είναι ότι δεν ζητούμε να πηγαίνετε στο πρατήριο το φθηνότερο ή όχι. Κάθε μέρα περνάτε από μια διαδρομή 4-5 πρατήρια, από αυτήν την διαδρομή που συνήθως περνάτε, να διαλέξετε το χαμηλότερο. Αυτή είναι η συμβουλή μας. Mm-hmm. Τώρα θα έρθω στις παρατηρήσεις για το καλάθι του νοικοκυριού. Η ιδέα για μας είναι πολύ καλή. Την επικροτούμε και την υποστηρίζουμε. Όμως, υπάρχει ένα νόμος. Το νομοσχέδιο είναι στην νομική υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική του μορφή. Mm-hmm. Εγώ είπα και χθες ήμουν στη Βουλή και η τοποθέτησή μου είναι ότι θα πρέπει να δω τι μορφή θα πάρει στην νομική υπηρεσία και θα έρθει στη Βουλή και τότε με σαφήνεια μπορώ να τοποθετηθώ ενώπιον της Βουλής. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω.
Τώρα με τον αγαπητό Μάριο Μπάντο. Συγγνώμη όμως, ένα λεπτάκι. Με ό,τι έχετε ακούσει προχθές στην Επιτροπή Ενέργειας, κύριε Δρουσιώτη, πιστεύετε ότι μπορεί να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο βοηθητικό για τους καταναλωτές? Αν υπάρχει καλή θέληση, θα δημιουργηθεί αυτό το εργαλείο. Όμως, εάν μείνουμε σε αυτήν την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ εμποροβιομηχανικού κόσμου, ο οποίος έχει ισχυρή άποψη αντίθετη με τους καταναλωτές, δεν θα προχωρήσουμε. Ποια είναι η διαφορετική άποψη που έχετε? Η άποψη που έχουμε, συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες στο τούτο. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχουν τα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας. Μπορεί η σύγκριση να επικεντρωθεί αντί 1.300 προϊόντα στα 600 ή στα 700, για μας είναι ικανοποιητικό, με το ίδιο barcode του ίδιου προμηθευτή. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να πει ότι διαφέρει το ένα προϊόν από το άλλο. Στα 1.300 σίγουρα θα υπάρχουν οι ποιοτικές διαφορές. Mm-hmm. Η σύγκριση να γίνεται στα προϊόντα και υπάρχει εύκολα η δυνατότητα αντί 1.300 προϊόντα, στα 500 προϊόντα να διαλυθούν που υπάρχουν η σύγκριση. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Και τα άλλα τα προϊόντα να είναι απλώς τα προϊόντα τα οποία πολλούνται σε κάθε υπεραγορά χωρίς το μέτρο της σύγκρισης που να λέει ότι αυτό το προϊόν, οι 6 υπεραγορές έχουν αυτό το προϊόν. Όταν δεν είναι το ίδιο barcode ή υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι μπορεί να διαφέρει η ποιότητά του, μέσα στην πλατφόρμα να μην υπάρχει αυτή η σύγκριση. Η σύγκριση να υπάρχει μόνο στα προϊόντα και κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν εκείνες οι εκατοντάδες προϊόντα που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στη σύγκριση. Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, έρχομαι σε εσάς γιατί να σας πω, ακούγοντας και τους συναδέλφους στην Ελλάδα, αυτό που λένε το εξής, ότι πολλές φορές μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού προϊόντα, τα οποία ναι μεν μπορεί να έχουν τη χαμηλότερη τιμή, ωστόσο ποιοτικά δεν είναι το ίδιο. Κύριε Δρουσιώτη. Ναι, όταν υπάρχει το ίδιο barcode του ίδιου προμηθευτή, θεωρώ ότι δεν μπορεί κάποιον να ισχυριστεί ότι διαφέρει η ποιότητα του προϊόντος. Μάλιστα. Ναι, κύριε Αντωνίου. Αγαπητή Κατερίνα, καταρχήν πρέπει να τονίσω κάτι. Σαν σύνδεσμος, επαγγελματικός σύνδεσμος, αλίμονο να είχαμε την οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τους καταναλωτές. Η εκτίμηση και ο σεβασμός προς το σύνδεσμο καταναλωτών και προς τον αγαπητό φίλο κύριο Δρουσιώτη είναι απεριόριστη. Σαφώς και όταν έρχεται κάτι από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή και υποβοηθητικοί θα είμαστε και ενεργητικοί και υποστηρικτικοί. Στο τέλος της ημέρας ο καταναλωτής είναι που έχει τη δύναμη στα χέρια του, ο καταναλωτής είναι που μας κρίνει όλους μας και αυτός που είτε μας επιβραβεύει είτε μας τιμωρά. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αυτό το οποίο τονίζω, αγαπητή Κατερίνα, στην Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας λειτουργεί και το καλάθι του νοικοκυριού, όπως ήταν αυτό που συζητούσαμε τον περασμένο Νοέμβριο, και το παρατηρητήριο καταγραφής τιμών. Είναι πάνω στην ίδια πλατφόρμα. Και αν κατεβάσει κάποιος την πλατφόρμα, θα μπορεί να δει πώς λειτουργά και το παρατηρητήριο αλλά και το καλάθι του νοικοκυριού. Εμείς αυτό που θέλουμε, αγαπητή Κατερίνα, είναι βασικές αρχές του νομοσχεδίου να μην προσκρούν, να μην συγκρούνται σε καμία περίπτωση μαζί με τους κανονισμούς της ελεύθερης αγοράς και του ίσου ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευόμενων. Αυτό είναι που θέλουμε. Από εκεί και πέρα, άκουσα και σημείωσα τις παρατηρήσεις του αγαπητού φίλου κ. Δρουσιώτη, τον οποίο, ναι, όταν μιλούμε για όμοια με όμοια προϊόντα, όταν συμμετέχουν όλοι που έχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά και διασφαλίζει ο ίσος ανταγωνισμός μεταξύ μας, είναι κάτι το οποίο σαφώς και υποστηρίζουμε.
Επίσης, ως καταναλωτής εγώ τώρα μιλώ και ως ένας άνθρωπος που, εντάξει, ξέρετε τη σχέση με την τεχνολογία, είναι καμία σχέση με την τεχνολογία. Πρέπει και αυτό το εργαλείο που θα μας δοθεί να είναι βοηθητικό και για τους καταναλωτές, ενώ να μπορούν να το δουλέψουν. Δεν ξέρω αν τα 1.300 ή αν τα 1.000 ή αν τα 800 προϊόντα θα είναι με τέτοιο τρόπο. Επειδή κατάλαβε, άλλο να έχεις 50-60% προϊόντα, 120-150 να βλέπεις, και άλλο να έχεις 1.300 προϊόντα. Ενώ θα πρέπει να το στήσουν κιόλας, και αυτό είναι δουλειά δική τους το πώς θα το κάνουν, έτσι ώστε να είναι όντως βοηθητικό και να μην χάνεσαι. Νομίζω αυτό. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Είναι θέμα που πρέπει να το δει. Ναι, και αλλά να μην συζητάμε, να μην πηγαίνετε. Σωστό, καταναλωτή. Πολύ σωστό. Αλλά να μην πηγαίνετε εσείς στη Βουλή, να μην πηγαίνει ο κύριος Δρουσώτης στη Βουλή. Να μην συζητάμε, να συζητάμε, να συζητάμε για ένα πράγμα που έρχεται και στο τέλος να έρθει και να μην μας εξυπηρετεί. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αγαπητή. Άρα Κατερίνα, θα πρέπει και εσείς να τοποθετηθείτε και πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κάποιος θα πρέπει να μας δείξει το πώς θα εμφανίζεται. Μην έρθουμε και πάθουμε τα ίδια που πάθαμε το 1450 χθες. Πολύ σωστά. Νομίζω γελάτε. Τόσο εμείς, τόσο και ο κύριος Ρουσώτης, πρέπει να δούμε στην ουσία ποια είναι αυτά τα προϊόντα, πώς ξεπερνάμε ή δεν ξεπερνάμε το θέμα της ιδιωτικής ετικέτας, πώς λύνεται το θέμα των ποιοτικών κριτηρίων, και μετά πρέπει να μας δείξει και κάποιος την πλατφόρμα, που σίγουρα πρέπει να κριθεί αυτή η πλατφόρμα, αν φτάσουν μέχρι εκεί, ότι είναι όντως ένα βοηθητικό και ωφέλιμο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών. Αν αξίζει να γίνει. Ναι, κύριε Τρουσώτη, μια τελευταία κουβέντα και από εσάς. Ναι, όχι. Τελευταία κουβέντα του ενός λεπτού, όχι του μισού λεπτού όμως. Ένα λεπτό, βεβαίως, και ενάμιση, δεν έχω πρόβλημα, σας το χαρίζω. Εντάξει τότε. Η συνεργασία των συνδέσμων καταναλωτών με τις υπεραγορές είναι άψογη και στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό είναι καλό. Όταν καθίσουμε. Εμείς ως καταναλωτές γνωρίζουμε την αγορά εξίσου καλά και με τις υπεραγορές και τις υπεραγορές. Καταλαβαίνουμε και βλέπουμε πιο μακριά. Στο νομοσχέδιο περιμένω να δω ποιο θα είναι το τελικό, διότι υπάρχει και ακόμα ένα πρόβλημα εκεί. Όταν βάζουμε, που έχουν δίκαιο κάποιοι, ναι, οι μεγάλες υπεραγορές έχουν ένα μεγάλο μερίδιο μέσα στην αγορά, αλλά κανείς δεν αμφιβάλλει ότι υπάρχει και ένα μερίδιο, αισθητό μερίδιο, ένα μεγάλο μερίδιο και από υπεραγορές που δεν είναι των 8 εκατομμυρίων και πάνω. Θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ μιας μερίδας των μεγάλων υπεραγορών των 8 εκατομμυρίων και πάνω, και δεν θα υπάρχει καμία πληροφόρηση των 7,5 εκατομμυρίων ή των 8 εκατομμυρίων και κάτω. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πρόβλημα και πρέπει κάπως να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Θα περιμένουμε το νομοσχέδιο. Χαίρομαι και δεν έχω και καμία αμφιβολία ότι και οι υπεραγορές που έχουν ισχυρές απόψεις επί του νομοσχεδίου σήμερα. Χαίρομαι διότι ως ιδέα συμφωνούν, απλώς είναι ο τρόπος λειτουργίας και η υλοποίησή της. Σε αυτά τα σημεία έγκυται οι διαφωνίες μεταξύ Υπουργείου και των υπεραγορών. Καλά, σπουδαίες ιδέες υπάρχουν σε όλους. Το θέμα είναι η εφαρμογή τους, ίσως η ορθή εφαρμογή τους, η αποτελεσματικότητά τους και το πόσο βοηθητικά εργαλεία είναι. Ιδέες έχουμε όλοι πάρα πολύ καλές. Είμαι σίγουρη για αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο σας πάρα μα πάρα πολύ. Κύριε Αντωνίου, κύριε Δρουσώτη, να είστε καλά. Καλημέρα.